Πανδαιμόνιο έξω από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης προκάλεσε η ευνηδιαστική τοπική στάση εργασίας που κήρυξε το Σωματείο Αυτοκινητιστών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βροχή προστήμων που επιβλήθηκαν χθες το απόγευμα. Και έγραψε 5 συναδέλφους σε 2 λεπτά μέσα. Έχεις αφήσει το αυτοκίνητο εσύ και σε εξαφανιστεί. Όχι, του λέω, δεν έχω εξαφανιστεί. Πήγα τουαλέτα. Έρχεται και μου λέει, βολεύτηκες? Του λέω, ναι, βολεύτηκα. Εδώ είναι η σειρά μου, του λέω, δεν καταλαβαίνω. Μου λέει, ωραία. Και σηκώνει τον καθαριστήρα και μου χτυπάει στο τζάμι απάνω την κλίση, με πρόκληση, τη χτύπησε στο τζάμι πάνω. Έτσι. Και μου λέει, ωραία, πάρε τώρα να έχει. Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί που τράβηξαν χειρόφρενο μιλούν για προσβλητικές και εκδικητικές συμπεριφορές χωρίς ουσιαστική αιτία. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν, όχι μόνο έβρεξε πρόστιμα σε όσους οδηγούς περίμεναν για να μπουν στην πιάτσα των ταξί, αλλά αυτό έγινε με τρόπο που ξεσήκωσε αντιδράσεις. Εάν κάποιος συνάδελφός μου, για οποιονδήποτε λόγο, έστω και για φυσική του ανάγκη, να χρειαστεί να πάει στην τουαλέτα και δει το αυτοκίνητο μόνο του μπαρκαρισμένο στην πιάτσα του ταξί, παρακαλώ, αυτομάτως πάνε και το γράφουν. Εάν γυρίσετε την κάμερά σας τώρα, εκεί είναι θέση η οποία θα έπρεπε να μην υπάρχει αυτοκίνητο. Αν ήταν ταξί, θα είχε γραφτεί 5 φορές. Δεν το έχει γράψει, δεν το είχε ενοχλήσει κανείς. Πέρσι, σε ένα περιστατικό, ένα συνάδελφό μας τον έπιασε η καρδιά του, ήρθε τα στενοφόρο, τον πήρε, πήγε ο κύριος, του είπαμε το αυτοκίνητο δεν έχουμε τα κλειδιά, να πάρουμε τα κλειδιά του, να το πάρουμε. Ο άνθρωπος πάει στο νοσοκομείο, τον έγραψε. Για σένα μιλάω, Γιάννη. Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί τράβηξαν χειρόφρενο αρνούμενοι να εξυπηρετήσουν Έλληνες και ξένους ταξιδιώτες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ για να βγάλουν ένα μεροκάματο. Και το μεροκάματο το στερεί. Υπάρχει μια αιμονή με τα ταξί. Γίνεται μόνο έλεγχος μόνο στα ταξί. Δεν γίνεται πουθενά άλλου έλεγχος. Αν εμείς σταθμεύσουμε κάπου, θα έρθουν να μας γράψουν. Αν έρθει ένα γιοταχή, ένα βαν ή οτιδήποτε να σταθμεύσει, δεν θα το γράψουν. Οι εκπρόσωποι ιδιοκτητών και οδηγών ταξί κάνουν λόγο για 2 μέτρα και 2 σταθμά. Καταγγέλουν ακόμη η φαρπαγή του μεταφορικού έργου, η οποία μένει στο απειρόβλητο, με τους εκπροσώπους των αυτοκινητιστών πάντως να αναγνωρίζουν την ανάγκη να βρεθεί λύση για την ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου. Άπαντες επιβιβάζουν, δεν τους ελέγχει κανένας, επιβιβάζουν. Εντός του αεροδρομίου, επιβιβάζουν εκτός του αεροδρομίου, στο λεγόμενο πορτάκι, γνωρίζουν όσοι με ακούνε. Θα βρούμε μια λύση, επιβάλλεται να βρούμε μια λύση, η σεζόν ξεκινάει τώρα, μην έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας απομεινάρια και κατακάθια, ας λειτουργήσουμε όμορφα, αρμονικά όλοι εδώ πέρα και προς Θεού δεν θέμε εμείς να είμαστε που θα μας δείχνουν με το δάχτυλο ότι ο τουρισμός δεν πάει καλά και φταίμε εμείς.